Προβολή του Γκάλλο. Λιβάγια. Και τώρα βγαίνει ο Πόνσε πάρα πολύ γρήγορα. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία. Ο Μπογιέ είναι σε τέτα-τέτ. 1-0. Στο πέμπτο λεπτό η ΑΕΚ αξιοποιεί τον ελεύθερο χώρο που υπήρχε και παίρνει προβάδισμα στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί στο παιχνίδι. Σκοράρει ο Μπογιέ. Κλέβοντας την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ήταν άδεια η άμυνα του Άρη. Κόρνερ για την ΑΕΚ ο Γκάλλο. Καλά εκτελεσμένο, η κεφαλιά 2-0. Αποστατική φάση με τον Πόνσε. Η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και καταφέρνει σε 4 τελικές να πετύχει 2 γκολ απόψε και να προηγηθεί με 2-0. Ο Λιβάγια πιέζεται από τον Μπάσα και καταφέρνει να βρει τον Μπογιέ. Κοντά του είναι ο Σιώπης. Καλή αλλαγή παιχνιδιού. Ο Γκάλλο θέλει να βρει τον Μπακάκι στην περιοχή. Αυτός γυρίζει ωραία κεφαλιά. 3-0. Πάλι ο Πόνσε βρίσκει δίχτυα. Πέμπτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Δεύτερο στη βραδιά. Εδώ η ΑΕΚ αναπτύσσεται υποδειγματικά και βρίσκει δεύτερο γκολ σε ανοιχτό γήπεδο. Αυτή τη φορά με καλή συνδυασμένη προσπάθεια και τον Πόνσε τελικό αποδέκτη. Ασίστ του Μπακάκι. Λιβάγια. Προσπάθησε να το σταματήσει ανεπιτυχώς ο Σιώπης και τώρα ο Μπογιέ έχει καλή ευκαιρία και πατάει περιοχή. Το γύρισμα 4-0 ο Λιβάγια στο 72. Δύο γκολ ο Πόνσε, ένα ο Λιβάγια, ένα ο Μπογιέ. Οι τρεις επιθετικοί της ΑΕΚ σκοράρουν απόψε.